υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΑΣΤΕΚ, σκέφτηκα ότι και πρότεινα ότι θα ήταν πολύ καλό να αρχίσουμε σιγά σιγά να δείχνουμε προς τα έξω κι εμείς τις ευχαριστίες μας σε όλη τη στήριξη που έχουμε από όλους τους θεσμικούς παράγοντες εδώ στην πόλη. Ξεκινώντας από φέτος, μια έτσι διαδικασία που θα συνδυάζεται με την τελετή αποφύτηση των σπουδαστών μας. Σε αυτή τη βάση λοιπόν, παρακαλώ να πω κιόλας ότι αυτό που θα παρουσιάσω αυτή τη στιγμή για μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά και με μεγάλη έτσι εντύπωση ήταν κοινή ιδέα και των σπουδαστών. Το έθεσα στους εκπροσώπους του Συλλόγου των Σπουδαστών και λέγαμε το ίδιο πράγμα ταυτόχρονα. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ την κυρία Κότση, η οποία εκπροσωπεί και ως αριστούχος της ΑΣΤΕΚ τους σπουδαστές, να απονείμει μια τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδος, τον κύριο Παλεκανάκη, για τη διαχρονική και ουσιαστική υποστήριξη στη σχολή, στη τουριστική σχολή, στην ανωτέρα τουριστική σχολή τουριστικής εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου. Παρακαλώ, κύριε Παλεκανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει να ξέρετε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων όπου σταθεί και όπου βρεθεί και έχουμε συναντήσεις με οποιοδήποτε φορέα του τουρισμού, είτε αυτό λέγεται ΣΕΤΕ, είτε αυτό λέγεται Υπουργείο Τουρισμού, είτε αυτό λέγεται Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, με όλους τους φορείς που συζητάμε, το πρώτο θέμα, πάντα το πρώτο θέμα που συζητάμε είναι η τουριστική εκπαίδευση. Η τουριστική εκπαίδευση για μας είναι το Α και το Ω και το λέμε και το ξαναλέμε ότι υπάρχει, σας το είπα και προηγουμένως, τεράστια έλλειψη σε εκπαιδευμένο προσωπικό με εξειδίκευση στον τουρισμό. Υπάρχει μεγάλο χάσμα. Αν θα δούμε αυτή τη στιγμή, κύριε Βουλευτά, ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το προσωπικό στα ξενοδοχεία σε όλη τη χώρα, το ανειδίκευτο προσωπικό, έχουμε ένα νούμερο περίπου στο 80% είναι ανειδίκευτο προσωπικό. Φανταστείτε το ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Όχι ως προς την στελέχωση των ξενοδοχείων με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να βαθμίσουν τις υπηρεσίες μας. Και είναι όλα αυτά τα παιδιά πραγματικά το μέλλον. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για εσάς. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.